centra.com.gr, το ειδησιογραφικό site της Καστοριάς, με συνεχή ενημέρωση για όλα όσα συμβαίνουν τη στιγμή που συμβαίνουν. Συνδέσου με το μεγαλύτερο ειδησιογραφικό site της Καστοριάς, centra.com.gr. Συνδέσου με την ενημέρωση. Και σήμερα θα πάμε στον κύριο Λιάμη. Κύριε Λιάμη, καλή σας ημέρα, τι κάνετε? Καλημέρα, καλά, εσείς? Μιλούσαμε και πριν λίγες μέρες για αυτό το θέμα. Όντως ήρθε και εγώ να δω τι γίνεται, γιατί ακούγαμε πολύ καλά λόγια από τους φίλους μας. Όντως αισθητικά φαίνεται ότι έγινε ένας καθαρισμός. Εδώ όμως πληροφορούμαστε ότι υπάρχει και η άλλη άποψη. Και όχι απλά υπάρχει άλλη άποψη, όπως εκφράστηκε αρχικά από την ανάρτηση του κυρίου Τόσκου από την Εταιρεία Περιβάλλοντος, αλλά υπάρχει και καταγγελία πια από συμπολίτη μας, νομίζω, αλλά όχι από τον κύριο Τόσκο, που είναι στα χέρια του Δασαρχείου αυτή τη στιγμή. Το Δασαρχείο, το οποίο, όπως μας λένε, είναι υπεύθυνο για να δίνει τις οποιασδήποτε άδειες καθαρισμού που μπορούν να γίνουν σε αυτές τις περιοχές, γιατί είναι περιοχές και Natura. Τι γίνεται εδώ τώρα, κύριε Λιάμη? Κοιτάξτε να δείτε. Καταγγελία έχουμε από δύο άτομα. Δύο άτομα έχουν κάνει καταγγελία? Ναι, είναι δύο άτομα. Ο κύριος Τόσκος είναι και η γραπτή καταγγελία ενός. Είναι ο κύριος Τόσκος, γιατί βεβαίως, ο κύριος Τόσκος, εμείς επικοινωνήσαμε, δεν έχει κάνει καταγγελία στο Δασαρχείο. Μας λέει ο κύριος Τόσκος. Τρεις φορές έχει πάει στο Δασαρχείο. Τι δεν έχει κάνει? Τότε έχει πάει, μπορεί να είναι κάτι άλλο. Τότε έχει πάει. Ναι, κύριε Λιάμη, μισό λεπτό για να το διευκρινίσουμε. Μπορεί να πήγε τρεις φορές στο Δασαρχείο. Καταγγελία όμως έγγραφη που να έχει την υπογραφή του υπάρχει? Δεν υπάρχει. Έγγραφη δεν υπάρχει. Αυτό λέμε. Θέλω να τα διευκρινίσουμε λίγο. Υπάρχει προφορική και υπάρχει το ότι πήγε τρεις φορές εκεί και μας κάλεσαν και εμάς μετά εκεί για να διευκρινιστεί το θέμα αν έχουμε άδεια ή δεν έχουμε άδεια. Εσείς λοιπόν έχετε άδεια? Πώς είναι το θέμα? Κοιτάξτε να δείτε. Από το 2017 έχουμε την άδεια να κάνουμε κάποια κλαδέματα και να κόψουμε κάποια επικίνδυνα δέντρα. Ναι. Η οποία δεν έχει γίνει από το 2017 μέχρι τώρα. Και τώρα αναγκαζόμαστε να το κάνουμε εμείς και αυτό. Εντάξει, γιατί είναι πάρα πολλά δέντρα επικίνδυνα και μερικά που πέφτουν. Και θυμάστε και το πλατάνι που έπεσε μετά τη Μαυρότισσα. Εμείς είδαμε εκεί πέρα 4 κούφια δέντρα έτοιμα να πέσουν. Δηλαδή κάποιος πρέπει να τα καθαρίσει αυτά. Εσείς λέτε, κύριε Λιάμη, ότι δεν χρειαζόταν νέα άδεια από το Δασαρχείο, αφού υπήρχε μια παλιότερη που δεν είχε ενεργοποιηθεί. Αυτό λέτε. Ένα είναι αυτό. Μάλιστα. Και δεύτερον είναι ότι κάθε χρόνο μπαίνουμε με μεσινέζες και κόβουμε τις βατσινιές και τα αγριόχορτα που μπαίνουν στον δρόμο. Έτσι. Απλά αυτή τη φορά αποφασίσαμε να το κάνουμε λίγο πιο καλά, ας πούμε, έναν καθαρισμό πιο καλά, να καθαριστεί το μέρος καλύτερα. Εδώ εσείς το λέτε να καθαριστεί το μέρος καλύτερα. Αυτοί που διαφωνούν με αυτό που γίνεται εκεί το λένε εκχωμάτωση. Εντάξει. Ο καθένας μπορεί να λέει ό,τι θέλει, κύριε Ρατσούλη. Δημοκρατία έχουμε. Εντάξει, εγώ δεν θα το έλεγα. Όταν έχει λάστιχα από φορτηγό, μπετόνια, γελιά, οτιδήποτε σε σκουπίδια εκεί μέσα, αυτά πώς θα τα βγάλουμε? Άρα λοιπόν τι λέτε, κύριε Λιάμη? Αντί λέτε οι εταιρείες προστασίας περιβάλλοντος, και οι πιο ευαισθητοποιημένοι πολίτες, αντί να βλέπουν αυτά. Ναι, δηλαδή αυτό καταλαβαίνω λέτε. Αντί να βλέπουν τη βρωμιά και τη δυσοδεία που υπάρχει. Από αυτοκίνητα. Συμφωνεί να είναι πετόνια μέσα και γελιά σπασμένα και οτιδήποτε άλλο. Δεν πρέπει να καθαριστούν αυτά? Πώς θα καθαριστούν αυτά αν δεν πάμε κρατικά μηχανήματα να τα βγάλουμε? Έτσι, δηλαδή ομορφαίνουμε και καθαρίζουμε το μέρος. Δεν καταστρέφουμε ούτε τη φύση, ούτε τα πλατάνια, ούτε τις φωλιές από τα πουλιά, ούτε τα παράλογα πράγματα αυτά που λένε κάποιοι. Λένε επίσης ότι κόβατε κλαδιά των δικέντρων από τον μπράτσο. Κόβουμε κλαδιά τα οποία μπαίνουν μέσα στο δρόμο. Αυτό λένε επίσης. Εγώ δεν τα ξέρω αυτά, να σου πω την αλήθεια, κύριε Λιάμη. Λένε ότι απαγορεύεται αυτό να γίνει χωρίς άδεια Δασαρχείου επίσης. Κόψατε κλαδιά από μπράτσο? Όχι βέβαια. Κόβουμε κλαδιά, κόβουμε σικές, κόβουμε, τι να σας πω, βασινιές, κόβουμε κάποια πράγματα τα οποία εμποδίζουν τη διέλευση και των αυτοκινήτων, έτσι. Οι βασινιές αυτές έχουν προχωρήσει τόσο πολύ, αν πάτε να δείτε, που έχουν κλείσει το μισό δρόμο. Δεν έχετε ολοκληρώσει ακόμα. Να πούμε ότι δεν έχετε. Κύριε Λιάμη, δεν έχετε ολοκληρώσει ακόμη όλο το έργο, έτσι? Όχι, βέβαια, δεν το έχουμε ολοκληρώσει. Το έχουμε σταματήσει τώρα για αυτή τη διαδικασία. Είμαστε σε διαδικασία άδεια από το Δασαρχείο. Μισό λεπτάκι. Το έχετε σταματήσει γιατί σας σταμάτησε πια το Δασαρχείο? Ναι. Μισό λεπτό, κύριε Λιάμη. Εσείς όμως μου είπατε νωρίτερα ότι υπήρχε άδεια από το παρελθόν. Το Δασαρχείο δεν δέχεται αυτό που σας είχε δώσει? Δέχεται. Θα το ξεκινήσουμε ξανά την Παρασκευή. Και γιατί δεν το ξεκινάτε από σήμερα και πρέπει να φτάσουμε Παρασκευή? Γιατί τα τραβήξαμε τα μηχανήματα σε ένα άλλο έργο τώρα. Δεν μπορούμε να είμαστε συνέχεια εκεί πέρα. Ναι, δεν έχουμε ολοκληρώσει. Δεν σταματήσαμε λόγω της καταγγελίας του κυρίου αυτού, έτσι. Πάντως μας παίρνει και ο κύριος Παναγιωτόπουλος από την εταιρεία περιβάλλοντος. Σαν εταιρεία περιβάλλοντος δεν έχει κάνει, λέει, η εταιρεία περιβάλλοντος καμία. Δεν έχει κάνει, όχι. Γιατί βλέπουμε ότι εντάξει, δεν κάνουμε κάποια καταστροφή. Δεν έχει πάρει μέρος σε αυτό το πράγμα, ναι. Το ξέρω, το ξέρω. Δεν καταστρέφουμε το περιβάλλον. Αυτό πρέπει να το ξεκαθαρίσουμε. Καθαρίζουμε τα σκουπίδια. Αυτό κάνουμε. Βγάζουμε από μέσα τα σκουπίδια. Άμα σας στείλω φωτογραφία το τι έχουμε ξεθάψει από εκεί πέρα. Εσείς, κύριε Λιάμη, όταν ξεκινούσατε να κάνετε αυτή την ιστορία τώρα στο γύρο της λίμνης. Αυτό το μεγάλο έργο του καθαρισμού κτλ. Βέβαια, δεν έχει ξετάξει. Φανταζόσασταν ότι θα υπάρξουν καταγγελίες και θα σας σταματήσουν και θα υπάρχουν και αυτές οι απόψεις εδώ. Κύριε Νατσούλη, περνάνε από εκεί 500 άτομα κάθε μέρα. Οι 499 μας λένε μπράβο. Δεν μπορούμε να το φανταστούμε τώρα ότι θα βρεθεί αυτό ένας, όμως είναι και το μεγαλείο της δημοκρατίας μας, κύριε Λιάμη. Να δεχόμαστε ως ισότιμοι και την διαφωνία του ενός, έτσι. Εντάξει. Με αυτή τη λογική δεν θα πρέπει να καθαρίζουμε τίποτα, δεν θα πρέπει να μαζεύουμε τα σκουπίδια έξω από τους κάδους γιατί δεν θα έχουν τα δέσποτα να τρώνε, δεν θα πρέπει να αλλάζουμε τις λάμπες, ξέρω εγώ, δεν θα πρέπει να κόβουμε κανένα κλαδί. Εντάξει. Πρώτα απ' όλα είναι και η ασφάλεια των πολιτών. Έτσι. Περνάς από εκεί με το αμάξι σου, τρέχεις, περπατάς και πέφτουνε κλαδιά στο κεφάλι σου, σκοτώθουν. Κάποιος πρέπει να με μεριμνήσει για όλα αυτά. Από το δασαρχείο τι άλλο σας τόνισαν, τίποτα το δασαρχείο έκανε. Ζήτησαν, ας πούμε, να το ρωτήσω και αυτό γιατί το άκουσα, γι' αυτό δεν ξέρω αν ισχύει. Ναι. Σας είπαν από το δασαρχείο ότι πρέπει να είναι και κάποιος του δασαρχείου όταν θα κάνετε εκεί τις δουλειές για να επιβλέπει. Σας είπαν κάτι τέτοιο? Όχι, ερχόταν το δασαρχείο, συνέχεια μας έβλεπε, έτσι συνέχεια έβλεπε τι κάναμε. Άρα. Εντάξει. Δεν υπήρχε κάποιο πρόβλημα. Σας είπα ότι έχουμε άδεια από το 17 να κάνουμε αυτό. Ναι. Για τώρα που θα ξεκινήσετε ξανά την Παρασκευή, σας είπαν ότι δεν θα κάνετε τίποτα αν δεν είμαστε κι εμείς εκεί? Όχι, δεν έχει αναφερθεί αυτό. Μήπως σας το είπαν κάπως αλλιώς? Ότι θα έρχονται να βλέπουν, ίσως τι κάνετε. Εντάξει, ας έρχονται να βλέπουν. Δεν κάνουμε κάτι κρυφό ούτε κάτι παράνομο. Ναι. Τώρα εσείς, σας έδωσε νέα άδεια το δασαρχείο για να καταλάβουμε? Όχι. Ισχύει παλιά. Ισχύει παλιά, βεβαίως. Απλά επικυροποιείται τώρα λόγω των εργασιών. Μάλιστα. Ναι. Κάναμε και νέα αίτηση, ούτως ή άλλως. Για να κάνατε και τη νέα αίτηση, γιατί την κάνατε όμως? Αφού ισχύει παλιά. Γιατί την κάναμε? Γιατί πάμε χωματουργικά μηχανήματα. Πώς θα τα πάμε εκεί πέρα? Πάτε άδεια για τα χωματουργικά μηχανήματα? Ναι, δηλαδή εντάξει, δεν πρέπει να καθαρίσουμε. Για τις χωματουργικές εργασίες. Τώρα ενημερώνουμε κανονικά τι γίνεται. Έτσι. Γιατί μέχρι τώρα μας έπαιρνε ένας πρόεδρος τοπικού. Να σας εξηγήσω, έτσι. Και έλεγε ότι εδώ πέρα στον Παζότοπο αυτό έχουν ρίξει σκουπίδια. Δεν παίρναμε άδεια για να πάμε εκεί το τσαπάκι να μάσουμε τα σκουπίδια. Ναι. Καταλάβατε, πηγαίνουμε εκεί πέρα, καθαρίζουμε το μέρος, αδειάζουμε, μαζεύουμε τα σκουπίδια, φεύγουμε. Αυτό θεωρήσαμε ότι γίνεται και στο γύρο λίμνης. Τώρα, αν πειράχτηκαν κάποιοι οι οποίοι είναι πιο ευαίσθητοι από εμάς και νομίζουν ότι χαλάμε το περιβάλλον, τι να σας πω. Και πάνε κάνουν καταγγελία. Δεν περιμένατε, λέτε, να πάνε συμπολίτες να κάνουν. Ευαίσθητοι, κύριε Νατσούλη. Δηλαδή πρέπει να κοιτάξουμε λίγο το σύνολο. Δεν μπορούμε να θέλουμε τουρισμό, να θέλουμε καθαρή πόλη, να θέλουμε να πάμε τον τόπο μπροστά και να κολλάμε σε πράγματα τώρα που δεν πρέπει να κολλάμε, έτσι. Και να σας πω και το άλλο, ας μαζευτούν όλοι αυτοί οι ευαίσθητοι με το περιβάλλον να πάνε να καθαρίσουν μια φορά. Να βγάλουν τις ρόδες από τα φορτηγά που είναι θαμμένα, τα μπετόνια, να μάσουν τα γελιά, να τα κάνουν. Γιατί? Λέτε ότι είναι μόνο θεωρία, δηλαδή να βγαίνουμε να κάνουμε καταγγελίες κτλ. Ναι, έτσι. Ας μας αφήσουν να τελειώσουν αυτό που ξεκινήσαμε. Και όταν δεν τους αρέσει κάτι, τότε να μας βγάλουν στον τάκο. Τι να σας πω? Να κάνουμε λίγο υπομονή. Άρα, λέτε, βλέπουμε κάτι να γίνεται. Άρα απευθύνεστε σε αυτούς τους ευαίσθητους, όπως λέτε, και τους λέτε: αφήστε τη θεωρία, πιάστε τους κασμάδες και βγάλτε ό,τι βρώμικο υπάρχει πίσω από τις βατσινιές. Άμα νομίζουν ότι εμείς. Αν αγαπάτε το περιβάλλον. Τι να σας πω. Ναι. Και αφήστε τα πολλά λόγια. Αυτό τους λέτε. Αυτό καταλαβαίνω. Τι να πω, τι άλλο να πω? Δηλαδή θέλουμε να καθαρίσουμε, δεν μας αφήνουνε. Δηλαδή εντάξει, τι να κάνουμε άλλο? Σκέφτεστε, κύριε Λιάμη, για να είμαστε καλά με το περιβάλλον. Όχι, αλλά αυτά τα δύο μαζί, κύριε Νατσούλη. Πρέπει να καθαρίσουμε τον τόπο. Με έναν τρόπο γίνεται αυτό. Να πάει καθαριότητα να καθαρίσει. Κάποιοι πρέπει να το καταλάβουν τώρα αυτό, έτσι. Τώρα, αν είχα μάδια, δεν είχα μάδια, εγώ ξέρω ότι είχα μάδια. Απλά η άδεια ήταν από το 17. Εντάξει, εφαρμόζεται το 20. Τι να κάνουμε τώρα? Και εγώ ξέρω ότι ο κύριος Τόσκος όταν ήταν αντιδήμαρχος δεν είχε κλαδέψει ούτε ένα δέντρο. Τι πρέπει να κάνουμε τώρα? Δεν πρέπει να κλαδέψουμε δέντρα? Δεν πρέπει να καθαρίσουμε το μέρος? Ναι. Για τις χωματουργικές εργασίες για τις χωματουργικές εργασίες δόθηκαν ιδιαίτερες οδηγίες από το δασαρχείο ή όχι? Δεν κάνουμε χωματουργικές εργασίες. Επειδή θα πάνε χωματουργικά μηχανήματα. Ήδη, θα σας πω, είναι ένα τσαπάκι μικρό, το οποίο μαζεύει οτιδήποτε είναι μέσα στα φύλλα μπλεγμένο στο σκουπίδι. Καταλάβατε, δηλαδή μπορεί να έχει μέσα τελεκεδάκια, χαρτιά, οτιδήποτε, γυαλιά. Δεν κάνετε χωμάτωση λοιπόν? Όχι βέβαια. Τα ανοίγματα αυτά που ήδη υπάρχουν, επειδή το ακούσαμε και αυτό, ότι εκεί με τα μηχανήματά σας ουσιαστικά κάνετε χωμάτωση. Καμία σχέση, καμία αυτό. Σχέση. Καμία σχέση απολύτως. Απλά καθαρίζουμε το μέρος. Είναι μια πολύ ήπια παρέμβαση για το καλό του Δήμου, δηλαδή για το καλό της πόλης. Τι να σας πω άλλο. Πάντως φαίνεται ότι κι εσείς δεν το περιμένατε, όπως λέτε, δεν περιμένατε να γίνει αυτό. Περιμένατε να τελειώσετε όσο πιο γρήγορα. Περνάνε 500 άτομα την ημέρα και όλοι λένε μπράβο. Τώρα εντάξει, μπορεί να είναι και ένας-δύο που να ενοχληθούν. Τι να κάνουμε. Λοιπόν, κύριε Λιάμε, θα δούμε από την Παρασκευή. Είπατε ξαναρχίζετε. Τέτοιες παρεμβάσεις η υπηρεσία καθαριότητας κάνει κάθε μέρα. Είναι παντού δηλαδή. Απέναντι από την ΕΔΙΚΑ είχαν ρίξει σκουπίδια. Πήγαμε εκεί πέρα με το ταπάκι, τα μάσαμε. Δεν πήραμε κάποια έξτρα άδεια για αυτό το πράγμα. Όταν είναι ένα σκουπίδι εκτεθειμένο, το οποίο πρέπει να μαζευτεί, γιατί πρέπει να μαζευτεί, δεν πρέπει να έχουμε σκουπίδια στον δρόμο. Πρέπει να πάρουμε άδεια από κάποιον. Γι' αυτό είναι η υπηρεσία καθαριότητας. Για να δράσει άμεσα να πάνε καθαρίσει. Έτσι. Λοιπόν, το δίδαγμα, το ηθικό και η κεντρική ιδέα αυτή τη συζήτηση είναι που απευθύνεστε πραγματικά στους ανθρώπους που έχουν αυτές τις ευαισθησίες, όπως τους είπατε. Αφήστε τα λόγια και πιάστε τα εργαλεία να καθαρίσουμε. Αυτό τους λέτε αυτή τη στιγμή και αφήστε τις καταγγελίες. Εφόσον πιστεύουν ότι η υπηρεσία καθαριότητας καταστρέφει το περιβάλλον, έτσι, να το διευκρινίσουμε αυτό. Ναι. Εντάξει, άμα νομίζουν ότι ο Λιάμης καταστρέφει το περιβάλλον, οι εγκληματοί απέναντι στο περιβάλλον. Ναι. Δηλαδή τι εγκληματούμε απέναντι στο περιβάλλον? Ποιος φροντίζει, ποιος δηλαδή? Η υπηρεσία πρασίνου δεν βάζει λουλούδια, η υπηρεσία καθαριότητας δεν καθαρίζει, δεν κόβουν το χόρτο, δεν τεπονίζουν. Ποιος θα κάνει αυτά? Ναι. Λοιπόν, εγώ πιστεύω ότι πρέπει όλοι μαζί πλέον να βοηθήσουμε να πάμε την πόλη ένα βήμα μπροστά. Αυτό πιστεύω, ότι πρέπει κάποια στιγμή όλοι μαζί να βάλουμε πλάτες για αυτή την πόλη, έτσι. Μάλιστα. Λοιπόν. Δεν φτάνει ούτε ο Δήμαρχος, ούτε ο Αντιδήμαρχος, ούτε η υπηρεσία. Πρέπει και οι πολίτες λίγο να στηρίξουμε όλη αυτή την προσπάθεια τη νέα που γίνεται. Σε όλους τους τομείς, όχι μόνο στην καθαριότητα. Για να δούμε λοιπόν από την Παρασκευή, όπως μας είπατε, που ξαναρχίζουν, γιατί διακόπηκαν μετά τις καταγγελίες στο δασαρχείο. Γι' αυτό και σας πήρα. Δεν διακόπηκαν μετά τις καταγγελίες. Διακόπηκαν γιατί έχουμε και κάποια άλλα. Ωραία, εντάξει, γιατί τα οποία χρειαστήκαμε τα μηχανήματα αλλού. Άρα λέτε ότι από την Παρασκευή ξαναρχίζουμε. Από την Παρασκευή ξαναρχίζουμε και θα δούμε αν θα έχουμε και πάλι κάποια διακοπή, αν θα συνεχιστούν οι εργασίες κανονικά ή αν θα έχουμε νέες καταγγελίες. Δεν ξέρω επίσης, κύριε Λιάμη, τι να σας πω. Εντάξει, δεν ξέρω. Θα το δούμε μετά την Παρασκευή. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που είστε μαζί μας. Καλή σας ημέρα. Centra.com.gr, το ειδησιογραφικό site της Καστοριάς, με συνεχή ενημέρωση για όλα όσα συμβαίνουν τη στιγμή που συμβαίνουν. Συνδέσου με το μεγαλύτερο ειδησιογραφικό site της Καστοριάς, centra.com.gr. Συνδέσου με την ενημέρωση.